Ζήτημα ασφάλεια των εφημεριών θέτουν οι γιατροί του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου εν μέσω δύο ακόμη παρετήσεων αναισθησιολόγων από το νοσοκομείο. Χθε, δύο ακόμα αναισθησιολόγοι υπέβαλαν στο Βενιζέλιο παρέτηση, με αποτέλεσμα πρακτικά να έχει αποδεκατιστεί ο πυρήνα του αναισθησιολογικού τμήματο. Το θέμα είναι πια ασφαλή εφημέρευση του νοσοκομείου εν γέννη. Παρά την προσπάθεια να παραμείνουν στι θέσει του, οι δύο γιατροί υπέβαλαν την παρέτησή του. Αφήνοντα πίσω του μία μόνιμη και δύο υποπαράταση συνταξιοδότηση γιατρού, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη δυνατότητα κάλυψη των αναγκών. Θα λειτουργήσει μία μόνιμη αναισυολόγο και δύο αναισυολόγου οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και είναι σε παράταση. Άνθρωποι μεγάλη ηλικία. Βεβαίω, άνθρωποι μεγάλη ηλικία. Πρακτικά δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει το αναισθησιολογικό. Δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν με έναν αναισθησιολόγο σταθερό. Το, το νοσοκομείο να μπορέσει να λειτουργήσει. Η αποχώρηση από το νοσοκομείο δεν έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, όπω δηλώνουν οι γιατροί, που χαρακτηρίζοντα τι παρετήσει επεισόδιο προαναγγελθέντο θανάτου, εξηγούν ότι είναι από αδύνατο μέχρι απίθανο, με τι συνθήκε που επικρατούν και με την έλλειψη παντελού μέρημνα, όπω περιγράφουν, να κοπάσει αυτό το ρεύμα παρετήσεων από το Εθνικό Σύστημα Υγεία νέων κυρίω γιατρών. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Η εξουτένωση. Διότι όπως καταλαβαίνετε α, αν είναι μια νέα κοπέλα η οποία έχει οικογένεια, έχει παιδιά και από την άλλη μεριά αναγκάζεται μέρα παραμέρα να είναι 24 μέρες στο νοσοκομείο, να τρέχει στα χειρουργεία, να τρέχει στα επίγοντα, να τρέχει στα τμήματα για να διασωληνώσει και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, το, στο, το σπίτι της έχει πάει πέριβατο. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ώστε ε, ε, να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα περιστατικά πλέον, όπως πάμε, και κουβεντιάζουμε για το πώς θα ε, οργανωθούν τα απογευματινά χειρουργεία. Νομίζω είμαστε σε άλλο πλανήτη. Και όλος αυτός ο αποδεκατισμός, όπως τονίζουν, έρχεται σε μια χρονική περίοδο υπερεφημέρευσης... και ασφυκτικής πίεσης που αδυνατούν να καλύψουν οι εναπομείναντες γιατροί... με την αποχώρηση των δύο μόνιμων που εξαντλήθηκαν από την πίεση. Να έρχεται την ώρα που κατά τα άλλα, Δίνονται κίνητρα σε ιδιώτε να δουλέψουν στο νοσοκομείο, χωρί όμω για αυτού να προβλέπονται εφημερίε. Είναι ένα θέατρο παραλόγου, το οποίο αν δεν δοθούν σοβαρέ λύσει, που δεν νομίζω ότι θα δοθούν, διότι τελικά αποδεικνύεται ότι είναι μια πολιτική απόφαση και πολιτική γραμμή να κλείσουν τα νοσοκομεία και να ιδιωτικοποιηθεί η υγεία, νομίζω ότι δεν θα, θα δούμε τίποτα στο άμεσο μέλλον. Πλέον έχουμε φτάσει στο τέλο.